Με θλίψη αποχαιρετούμε τον σύντροφό μας, Βαγγέλη Μπούτα, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και μέλος Επιτροπής Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ. Για εμάς, τους νέους κομμουνιστές, ο σύντροφος Βαγγέλης αποτελεί παράδειγμα πρωτοπόρας δράσης, ειδικά σήμερα που οι καιροί φαίνονται αργοί, κυριαρχεί το δεν αλλάζει τίποτα. Παράδειγμα στην ταπεινότητα, στην επιμονή του να κερδίζει το σεβασμό λαϊκών ανθρώπων, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης. Ήταν μπροστά σε κάθε αγώνα, στο πλευρό κάθε βιοπαλαιστή αγρότη που πάλευε για την επιβίωσή του και αυτό αναγνωριζόταν πλατιά. Είχε σταθερά έγνοια για την πορεία της ΚΝΕ, εμπιστοσύνη στη νέα γενιά ότι θα τραβήξει μπροστά, θα πιάσει το νήμα της ιστορίας που πάντα προχωράει μπροστά, στον αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Αφήνει παρακαταθήκη σε εμάς, τους νέους κομμουνιστές, τη μαχητικότητα, την αυταπάρνηση, την εμπιστοσύνη του κόσμου, τη σεμνότητα, τη λαϊκότητα, χαρακτηριστικά που πρέπει να καταχτούμε μέσα από τους καθημερινούς αγώνες και τη δράση μας. Η πεποίθησή μας ότι η κοινωνία μας μπορεί να αλλάξει, η γνώση μας ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, είναι που μας γεμίζουν υπομονή και αντοχή, ώστε να δουλέψουμε πιο πεισματικά, ό,τι και αν ξημερώσει, για να μεγαλώσει η ΚΝΕ σε όλη την Ελλάδα. Η στάση του συντρόφου Βαγγέλη σε όλη την πορεία της ζωής του αποδεικνύει ότι η πολιτική του ΚΚΕ, οι πάλι μας καθημερινούς αγώνες, μπορεί να εμπνεύσει πολλές χιλιάδες ανθρώπους να παλέψουν για το δίκαιο, για μια ανώτερη κοινωνία. Για αυτή την πολύ σπουδαία υπόθεση, σήμερα μπορούν να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό περισσότεροι νέοι και νέες με τη σκέψη τους και τη δράση τους, αλλά και με το να αργωνωθούν στην ΚΝΕ, ώστε να διδάσκονται από πρώτο χέρι το παράδειγμα συντρόφων όπως ο σύντροφος ο Βαγγέλης. Εκ μέρους του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και του Συμβουλίου Περιοχής Θεσσαλίας της ΚΝΕ, εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας σε όλη την οικογένεια, τη σύζυγο, τα παιδιά, τα εγγόνια και τους συναγωνιστές του.